Σύ που ξέρεις τι θα πει να είσαι μόνος και ακούς τη νύχτα να μιλούν αέρικα. Για πες μου που μας οδηγεί αυτός ο δρόμος που δράπεται βουνός ή ζουν αλήθινα. Πιο πολλοί δεν αγαπάνε αυτά που έχουν, γκρινιάζουνε πως τα χαδεν αρκούν. Μα είναι τα όνειρα για αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν. Σε μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται, πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια στο βυθό. Τα καλοκαίρια πριν αρχίσουνε τελειώνουνε. Δεν έχεις κάτι να μου πεις κι ας είσαι εδώ. Πιο πολλοί δεν αγαπάνε αυτά που έχουν, γκρινιάζουνε πως τάχα δεν αρκούν. Μα είναι τα όνειρα για αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν. Πάνε αυτά που έχουν, γκρινιάζουνε πως τάχα δεν αρκούν. Μα είναι τα όνειρα για αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν. Οι πιο πολλοί δεν αγαπάνε αυτά που έχουν, γκρινιάζουνε πως τάχα δεν αρκούν. Μα είναι τα όνειρα για αυτούς που ξέρουν να τα βλέπουν και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν. Στη Διαπασόν είναι ο τίτλος του καινούριου δίσκου του Δημήτρη Μητροπάνου και θα τον δανειστώ για να ξεκινήσω την κουβέντα μαζί του. Όσο δυνατή, διαπεραστική, βαριά, βαθιά είναι η φωνή του πάνω στη σκηνή όταν τραγουδάει, άλλο τόσο χαμηλή, σιγανή, πάρα πολύ διακριτική είναι στις συνεντεύξεις του. Οπότε ίσως και να χρειαστεί να τσιμπήσετε τον ήχο της τηλεόρασης για να ακούσετε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που θα μας πει. Δεν ξέρω. Είναι από τους τραγουδιστές που όταν τον ακούς να μιλάει, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος. Έχει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση ηχοχρώματος. Ίσως γιατί δεν σου αρέσουν πολύ συνεντεύξεις, Δημήτρη. Όχι, δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν συνεντεύξεις, αλλά μετά από τόσα χρόνια, το κακό είναι, επαναλαμβάνεις. Τι να πεις δηλαδή, 40 χρόνια λέγοντας τι καινούργιο να πεις. Γιατί έχω την εντύπωση ότι και στις πρώτες συνεντεύξεις σου δεν θα ήταν το καλύτερό σου. Όχι, δεν είναι το καλύτερό μου. Το χειρότερο από όλα είναι η φωτογράφηση. Εκείνο το χειρότερό μου είναι η φωτογράφηση. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτόν τον δίσκο, γιατί
Νομίζω ότι σημαίνει πολλά. Πρώτον, κυκλοφορεί ύστερα από την πολύ γνωστή περιπέτεια υγεία σου. Ουσιαστικά, δηλαδή, είναι το παρόν. Είναι αυτό που δηλώνει ότι ο Δημήτρης Μητροπάνος είναι ξανά εδώ, ξανά κοντά μας και πολύ βέβαια πιο αγαπημένος από όλες ίσως τις υπόλοιπες περιόδους που έχει ζήσει. Και από την άλλη, έχεις αναλάβει ύστερα από 20 χρόνια που είχες στο πλάι στον Ηλία τον Μπενέτο μόνος σου την παραγωγή. Όχι, η παραγωγός υπήρχε ο Νεκτάριος, ο Κόκκινος. Αλλά η πρώτη συνεργασία, μέχρι να γνωριστούμε, μέχρι να κάνουμε, ξαναθυμήθηκα τα παλιά μου. Να ψάχνω τραγούδια, να ακούω τραγούδια. Στο στούντιο μέσα ξανά, ψάχνοντας, κάνοντας. Εντάξει, ήταν μια εμπειρία που την είχα ξεχάσει. Γιατί 20 χρόνια με την Ηλία, είχα το κεφάλι μου ήσυχο, ήμουν σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Εδώ υπήρχε πρόβλημα, έπρεπε να δουλέψω παραπάνω. Βέβαια, βοήθησε πολύ και ο Νεκτάριος, αλλά αυτός που ουσιαστικά έκανε τη μεγάλη προσπάθεια και τη μεγάλη βοήθεια ήταν ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι το τελικό OK το δίνεις πάντα εσύ. Είσαι δηλαδή από τους ανθρώπους που είσαι λίγο αγύρι στο κεφάλι. Αυτό που σου αρέσει. Όχι, δεν είμαι λίγο, είμαι πολύ. Όχι, κοίταξε κάτι. Εγώ έχω μια δικιά μου αισθητική και μια δικιά μου άποψη. Δεν μπορεί να μου την αλλάξει κανένας. Ό,τι και να θέλει, όπως και να πει, στο τέλος εγώ θα πω ότι αυτό θέλω. Ας έχει και λάθη, ας έχει και έτσι, ας έχει αλλιώς. Αν εμένα μου αρέσει, δεν σταματάω σε ένα λάθος που υπάρχει. Δεν έγινε τίποτα. Έχουμε πολλά που έχουν γίνει σωστά και είναι και μια χαρά. Εγώ πιο πολύ με ενδιαφέρει να έχουν ψυχή, να είναι ζωντανά πράγματα. Τώρα αν έχει κάποιο παίξιμο λάθος ή κάπου η φωνή δεν είναι σωστή, δεν χαλάει. Δημήτρη, μιλάμε για έναν πολύ συλλεκτικό δίσκο που υπογράφουν πολλοί άνθρωποι μαζί, άνθρωποι από το παρελθόν σου, συνεργάτες παλιοί, όπως είναι ο Μουσαφίρης, όπως είναι ο Λεοντής, αλλά και καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς, όπως είναι ο Φίλιππος Πλιάτσικας, όπως είναι ο Γιάννης Κότσιρας. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν διάβασα κάπου ότι ένα μεγάλο κομμάτι των τραγουδιών αυτών ταξίδεψαν μέχρι το Παρίσι
Εκεί όπου εσύ ήσουν άρρωστος, δοκιμάστηκες πάρα πολύ σκληρά και λέω καλά, είναι ο Δημήτρης άρρωστος, είναι σε ένα νοσοκομείο στο Παρίσι. Τα πάντα κρέμονται από μία κλωστή και ακούει τραγούδια για τη δουλειά του την επόμενη. Πώς έγινε αυτό? Κοίταξε, ήταν άμυνα ή ήταν... Όχι, δεν είναι ούτε άμυνα, τίποτα, εντάξει. Από το να κάθεσαι να κλαίσεις τη μία, σου θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό να έχεις κάτι να ασχολείσαι, κάτι που αγαπάς, κάτι που σε ενδιαφέρει και που ζεις χρόνια μαζί. Το βρήκα πολύ φυσιολογικό και όταν ήρθε η Λία για να με δει, η Λία Χαρίς Δημητρίου, η υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων της εταιρείας, που εντάξει, η Λία είναι φίλη πέρα στα τόσα χρόνια. Είναι πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης και είναι και στην ευρύτερη οικογένεια. Βέβαια. Να πούμε. Ήρθε με μια κασέτα με τραγούδια του Γιάννη του Μιλιώκα και του Λάκη του Παπαδόπουλου. Αυτά ήταν τα πρώτα τραγούδια δηλαδή που άκουσε εσύ ναι, για να γίνει αυτή η δουλειά. Εντάξει. Ήταν μια όση για μένα. Να κάτσω να ακούσω, να ξαναμπω στο κλίμα. Ευτυχώς όλα ήταν καλά και εντάξει. Σε συναντώ σε μια χρονική στιγμή όπου έχεις δώσει και συνεντεύξεις, έχεις μιλήσει για το πρόβλημα της υγείας σου και σε εφημερίδες και σε κάποιες λιγοστές εμφανίσεις σου στην τηλεόραση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην γνωρίζει την περιπέτειά σου και δεν υπάρχει άνθρωπος φανατικότερος θαυμαστής σου ή όχι, που να μην σε έχει αγκαλιάσει νοερά μέσα σε μια πολύ ζεστή αγκαλιά. Θέλω να σε ρωτήσω, έχοντας πια πίσω σου αυτή την ιστορία, ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις όσους μας ακούν? Κοιτάξτε, δεν είμαι ούτε των μηνυμάτων, ούτε αυτό. Απλά και μόνο θεωρώ ότι η ζωή είναι αυτή, μας παρουσιάζονται διάφορα πράγματα. Το θέμα βασικό είναι να μας πάρει από κάτω. Εκεί θεωρώ ότι είναι όλο το παιχνίδι. Να έχουμε το κουράγιο, να προσπαθήσουμε. Και εντάξει, είναι κάτι που μπορεί να περάσει, μπορεί να μην περάσει. Αν περάσει, ας τα αφήσουμε πίσω και ας συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει μήνυμα, δεν υπάρχει να πεις ότι κάνει αυτό ή κάνει εκείνο. Ο κάθε άνθρωπος αντιδρά ανάλογα με τη δικιά του ψυχοσύνθεση, πώς θα του έρθουν τα πράγματα. Εμένα ευτυχώς μου ήρθαν καλά. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ήρθαν καλά, σε άλλους δεν ήρθαν. Αλλά μην θεωρώ ότι το χειρότερο από όλα είναι τι μου τύχε και σε μένα, γιατί να μου τύχει αυτά. Εντάξει, σε όλους τυχαίνει. Είτε μικρό είτε μεγάλο, κάτι θα τύχει στη ζωή του καθενός. Όσο μπορούμε, ας μην ασχολούμαστε μαζί του, ας προσέχουμε. Βέβαια, δεν είπε κανένας ότι θα τα αφήσουμε όλα αυτά. Αλλά όχι από κάτω. Όχι μας πάρει από κάτω. Η ζωή είναι μπροστά. Και θεωρώ ότι όποιος το αντιμετωπίζει πιο ψύχρεμα και πιο ήρεμα, κερδισμένος θα βγει. Μου έκανε εντύπωση, γιατί διάβασα ότι σε πολύ δύσκολες στιγμές δεν επικαλέστηκε στο Θεό, πράγμα το οποίο κάνουν πολλοί. Και θέλω να σε ρωτήσω, αυτές τις στιγμές, ποιο ήταν το στήριγμά σου εσένα? Η οικογένειά μου, κατά βάση. Η γυναίκα μου, τα παιδιά. Εντάξει, δεν κοίταξε κάτι. Δεν είναι ότι είμαι άθεος ή δεν πιστεύω. Πιστεύω με ένα δικό μου τρόπο. Αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πω επαφή μου στο Θεό. Εντάξει, υπάρχει μια δύναμη. Όποια είναι αυτή, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θεωρώ ότι χωρίς να είναι θεοί, τη δουλειά τους κάνουν, υπάρχει γιατρός, υπάρχει επιστήμη. Εκεί θεωρώ ότι βασιζόμαστε και πάμε. Πέρα από εκεί, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν και καλά κάνουν. Και εγώ έχω ένα δικό μου τρόπο πίστης. Δεν πιστεύω στους παπάδες. Δεν πίστευα ποτέ και δεν πιστεύω. Αυτό είναι και ένα άλλο κομμάτι. Ναι, δεν έχει να κάνει με την πίστη του καθενός. Με τη θρησκεία μου και με αυτά. Δυστυχώς όμως έχει ταυτιστεί με τη θρησκεία ο παπάς, που δεν έχει καμία σχέση. Ο παπάς κάνει τη δουλειά του. Κάνει μια δουλειά για να δει την οικογένειά του κι αυτός. Αν το αποδεχτούν κι αυτοί από μόνοι τους ότι αυτό είναι και δεν είναι τίποτα και να αφήσουν τα κουραφέξερα ότι μιλάνε με τον Θεό, δεν κατάλαβα δηλαδή πώς μιλάνε αυτοί με τον Θεό και δεν μπορούμε εμείς, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι, με μια φωτογραφία στα μάτια.
του βαθιά. Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι, με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά. Και κρατημένη ανάποδα με κοίταζε. Με μια φωτογραφία στα μάτια. Ύστερα από τόσα πολλά χρόνια επιτυχιών, δυσκολιών, ύστερα από τόσο πολύ τραγούδι, εν πάση περιπτώσει, όταν βγάζεις μια καινούργια δουλειά, τι συναισθήματα έχεις σε σχέση με την αγωνία, το άγχος, πού κινείσαι? Κοίταξε να δεις, άγχος και αγωνία δεν είχα ποτέ. Δεν... Αν θες, το άγχος μου είναι πιο πολύ όταν ψάχνω τα τραγούδια. Έτσι κι αλλιώς, όταν κάνεις μια δουλειά, θες να πουλήσεις, γι' αυτό και την κάνεις. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πω ότι δεν με ενδιαφέρει το να πουλάω. Και βέβαια με ενδιαφέρει, γι' αυτό κάνω τη δουλειά αυτή. Και ούτε πάλι θα χρησιμοποιήσω ότι ξέρεις, αυτή η δουλειά δεν πήγε, δεν την κατάλαβε ο κόσμος. Μια χαρά καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά τι γίνεται όταν συμβαίνει αυτό? Κάποιες δουλειές δεν τους αρέσει και τις απορρίπτει. Δεν κατάλαβα, δεν έχει δικαίωμα. Σαν και καλά θα πρέπει να ταυτιστούμε τη δικιά μου την άποψη. Όχι. Υπάρχουν άλλοι που ταυτίζονται, άλλοι που δεν ταυτίζονται. Δεν έχει να κάνει. Εγώ πολλές δουλειές που έχω κάνει που δεν έχουν πάει. 40 τόσα χρόνια στη δουλειά δεν μπορείς να κάνεις μόνο επιτυχίες. Εγώ με ενδιαφέρει να κάνω μια δουλειά η οποία να μου μείνει. Εκεί είναι το, αν θέλεις, αυτό το μέλλον μου, το δικό μου είναι, ότι θέλω, οι δουλειές μου θέλω να υπάρχουν και μετά. Άρα λοιπόν σε ενδιαφέρει το κομμάτι της υστεροφημίας, έτσι, για το να το πούμε. Το έχω δηλώσει εξάλλου ότι με ενδιαφέρει και πάρα πολύ μάλιστα. Ότι εντάξει, αυτή η δουλειά μου δώσει τόσα πολλά πράγματα. Οφείλω και εγώ λοιπόν να αφήσω κάτι σε αυτή που μου έδωσε τόσα πολλά πράγματα. Αυτό από πότε ξεκινάς να το έχεις? Γιατί να τονίσουμε ότι ξεκινάς το τραγούδι τυχαία, για βιοποριστικούς λόγους, σε πολύ μικρή ηλικία. Όλοι γνωρίζουν το ξεκίνημά σου, ότι ο Ζαμπέτας είναι αυτός τον οποίο λες το μεγάλο ευχαριστώ και μόνο. Έχεις πει ότι για τους άλλους είναι συνεργασίες. Πήραν, ναι, έδωσα κι εγώ, ναι, από και πήρα. Κύλησαν τα πράγματα. Από εκεί πήρα μόνο. Λοιπόν, ο Ζαμπέτας είναι ο μπαμπάς σου, ο πνευματικός, όπου σε αναλαμβάνει ουσιαστικά σε πολύ τρυφερή ηλικία, στα 16 σου 17, στα 18. Λοιπόν, ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα τυχαία. Ξεκινάει μέσα από δυσκολίες για να βγάλεις κάποια χρήματα. Και τελικά έρχεται κάποια στιγμή που λες, ναι, εγώ θέλω να αφήσω πίσω έργο μου. Δεν είναι μια δουλειά έτσι. Κοιτάξτε, πότε γίνεται αυτό? Το έχω ξαναπεί ότι η εγγένεια συμπεριφορά μου στη δουλειά και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το Ζαμπέτα. Έχουν να κάνουν σε πολλά πράγματα. Ο Ζαμπέτας, πέρα από το ότι μου έδωσε τραγούδια, πέρα από ότι μου έδωσε πράγματα στη δουλειά, ήταν και στη ζωή μου καταλυτικός. Λειτουργούσε καταλυτικά και στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Το θέμα της ιστεροφημίας και όλα αυτά και όλα τα πράγματα, από την εποχή εκείνη ξεκίνησαν. Ο Ζαμπέτας πρόσεχε πολύ το τι θα γράψει, το τι θα κάνει. Δεν έχει γράψει τα τέλεια ποτέ του, γιατί δεν του αρέσαν. Έκανε τραγουδία για την πλάκα του, γιατί αυτός γουστάριζε και του άρεσε να κάνει πλάκα. Και πρόσεχε πάρα πολύ και μου είχε πει ότι μικρέ, αυτό να προσέχεις. Να μην σε νοιάζουν τα τραγούδια για μια εβδομάδα. Δεν λένε τίποτα, αυτά δεν υπάρχουν. Τραγούδια που θα μείνουν και θα σε ακολουθούν σε όλη τη ζωή και όταν θα φύγεις αυτά θα υπάρχουν. Σε σχέση με κάποιες αξίες στη ζωή, με κάποιες αρχές, τι σου είπε? Το βασικό που θυμάμαι που μου είπε και που μου καρφώθηκε μέσα μου, μικρέ, τα βλέπεις τα φώτα? Αυτά είναι για εδώ. Μην τα κουβαλείς στο σπίτι, καταστράφηκες. Κλείσαν οι πόρτες της καρδιάς, σβήσαν γι' αυτόν τα άστρα, γι' αυτό ξενύχτης περπατά στους στεναγμούν τα κάστρα. Είναι σαν φίλο στο χωριά, δέντροι χωρίς κλονάρια, ο ερωτάς πολύ σκληρά, χτυπάει τα παλικάρια. Ο Γιώργος Ζαμπέτας.
Θεσσαλονίκη ξημερωμάτα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τη σαβγή στα χρώματα. Σαν να ζητώ με ένα βιολί. Ζώντας εδώ με τη Βένια, με τα δυο σου κορίτσια τα οποία πια έχουν μεγαλώσει, σου έρχονται καθόλου σκηνές από τη δική σου, την πρώτη, την παλιά οικογένεια, από τα Τρίκαλα, την Αγία Μονή, γίνεται λίγο ένα flashback, όταν ας πούμε τους κάνεις μια αγκαλιά, όταν τους λες, όχι μια συμβουλή, γιατί ξέρω ότι δεν δίνεις εύκολα συμβουλές, όταν τους κάνεις μια συζήτηση, πηγαίνει το μυαλό σου πίσω στα δικά σου τα παιδικά χρόνια? Δεν έχει καμία σχέση τα παιδικά μου χρόνια με τα χρόνια που ζουν τώρα τα παιδιά. Ούτε ο τρόπος ζωής, ούτε αν θέλεις και η συμπεριφορά. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν πολύ πιο απλά τότε. Αν θέλεις, εγώ προτιμάω το τότε. Γιατί ήμασταν παρέα. Τώρα τα δικά μου τα παιδιά για να παίξουν, θα πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο για να έρθουν από εδώ ή να πάνε τα παιδιά. Καθόπιν ραντεβού γίνεται η συνάντηση για να παίξουν τα παιδιά. Τότε δεν χρειαζόμαστε ραντεβού. Τελειώναμε το σχολείο, πετάγαμε το τετράδι που είχαμε στην Κολότσιμη και βγαίναμε στον δρόμο έξω και μαζευόμαστε και πηγαίναμε να παίξουμε μπάλα, να παίξουμε οτιδήποτε. Εκεί ήταν, ζούσαμε μαζικά. Εδώ καθόταν η μεγάλη μου κόρη στο παράθυρο και μου λέει: «Μπαμπά, μια μισή ώρα πέρασε ένας άνθρωπος». Όταν ακούει κάποιος ανθρώπους όπως εσύ, που είχες τόσο στερημένα παιδικά χρόνια, δύσκολα, χωρίς μπαμπά, σε ένα σπίτι όπου μένατε όλοι μαζί, σε μια γειτονιά που είχε το, νομίζω λεγόταν Μικρή Μόσχα, ναι. Οι περισσότεροι αριστεροί, οι περισσότεροι χωρίς προοπτική, λόγω κοινωνικών φρονημάτων, ήσασταν ξεγραμμένοι. Κι όμως μένει αυτή η αίσθηση, έτσι. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν ήταν οι διαφορές. Ήμασταν όλοι οι ίδιοι. Βράζαμε στο ίδιο καζάνι. Δεν έβλεπες δίπλα ότι «Α, εγώ είμαι εδώ» και δίπλα κοίτα πώς περνάνε, πώς κάνουν. Ζούσαμε όλοι το ίδιο. Δεν είχαμε διαφορές. Μετά μεγαλώσαμε όλοι μαζί. Φεύγαμε μαζί από το σπίτι να πάμε στο σχολείο. Γυρνάγαμε μαζί. Μαζί πηγαίναμε και παίζαμε. Μαζί πηγαίναμε να δούμε ποδόσφαιρο, μαζί πηγαίναμε σινεμά, οτιδήποτε. Ήμασταν παρέα, μεγάλη. Ήσουν και ο μικρός της οικογένειας, από όσο ξέρω. Στο σπίτι σε είχαν, δηλαδή, ήσουν και μέσα σε αυτό το σκληρό και το δύσκολο των εποχών, ήσουν και ο αγαπημένος τους, έτσι. Κοίταξε, κάτι, η μάνα μου είχε ένα παιδί και ένα κορίτσι. Συνήθως έλεγε στην αδερφή μου, μέχρι πριν φύγει η μάνα μου, έλεγε στην αδερφή μου. Η οποία αδερφή μου την είχε, η αδερφή μου την πρόσεχε, η αδερφή μου την τάντευε, η αδερφή μου την έκανε. Γιατί έχω κι εγώ ένα παιδί, έχω. Τρομερό. Ναι, αν δεν τα είχαμε καλά με την αδερφή μου, θα είχαμε σκοτωθεί από τη μάνα μου. Ένα έβλεπε. Και τελειώσαμε. Όταν κατέβηκε στην Αθήνα, όπως είπαμε, μικρούλης, έτσι. Το 66. Γεννημένος το 48, γιατί το λες. Άρα ήσουν πολύ μικρούλης. Πέραν όλων των άλλων, είχες και αυτή τη βαριά προφορά που λένε, έτσι. Έπεσε πολύ ξύλο. Το σκεφτόμουν. Έπεσε πολύ ξύλο. Μα τώρα να έχεις όλα σου τα προβλήματα και να έχεις και την προφορά του βλάχου που λες κι εσύ. Καλό στο βλάχο μου λέγανε. Ναι. Μία, δύο, τρεις. Έπεσε ένα μπερδάκι, δύο. Καθαρίσαμε, ήρθαμε στα ίσα μας. Ήμουν και ψωμωμένος, γιατί τότε στα Τρίκαλα δούλευα σε κορδέλες, σε οικοδομές και τέτοια. Και ήμουνα... Είχε στρώσει το σώμα. Απελπίστηκες κάποια στιγμή, Δημήτρη? Μα γιατί η προφορά σου, μα γιατί δεν ήξερες τι θα κάνεις? Όχι, κοίτασε κάτι. Είχα την τύχη, εγώ όταν ήρθα στην Αθήνα, είχε βγει από την εξορία τότε ο αδερφός της μάνας μου και έπρεπε να ζει στην Αθήνα. Δεν μπορούσε να πάει στα Τρίκαλα. Το είχαν σαν προβλήμα μόνο στην Αθήνα. Και έτσι ήρθα και εγώ και μέναμε μαζί. Στο θείο. Ναι. Και περνάγαμε καταπληκτικά. 32 χρόνια κατάλαβα ότι δεν αποφάσιζα εγώ. Αλλά εκείνος. Ποτέ δεν μου είπε όμως. Του έλεγα θα κάνω αυτό. Βέβαια μου λέει. Σωστά. Το κουβεντιάσαμε. Και το κουβεντιάζαμε. Νόμιζα ότι εγώ πήρα την απόφαση. Αλλά την είχε πάρει εκείνο. Στα 32 κάπου κατάλαβα και το είπα να σου πω κάτι, θα κάνω αυτό. Χωρίς κουβέντα. Τελειώσαμε. Άντε μου λέει τώρα. Μεγάλος της φίλης. Αν στείλεις μήνυμα χαράς, σημάδι πόσο με αγαπάς,
αγαπημένη, να έρθεις θα σε καλοδεχτώ κι αν χάθηκε σε αγαπώ, αγαπημένη. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς, τα κρύα καυτά σταγόνες θα με καινός που να ρωθείς, θα με καινέ, θα με καινός που να ιδιόρυθμη, δηλαδή δεν ήταν η μαμά, ο μπαμπάς και τα παιδιά, ήταν η μαμά. Ο μπαμπάς το γνωρίζουν πολύ καλά όλοι, τον γνώρισε σε πολύ μεγάλη ηλικία, στα 28-29, ενώ μέχρι τα 16 νόμιζες ότι καν δεν υπάρχει, ότι είσαι ορφανός, ναι. Ορφανός. Όλα αυτά λόγω βεβαίως κοινωνικών φρονημάτων, είχε φύγει στο εξωτερικό. Μία ιστορία από τις αρκετές εκείνης της εποχής, αλλά και πάλι νομίζω ότι όταν είναι δική σου, είναι ένα θέμα. Ναι, κοίταξα κάτι. Δυσκολίες και λοιπά. Οπότε ο θείος έρχεται στο ρόλο του μπαμπά. Το θέμα του πατέρα δεν το γνώρισα ποτέ, οπότε δεν ήταν για μένα αυτή η λέξη. Αν θες, σαν πατέρα μου, εγώ είχα το θείο μου, ο οποίος είχε έρθει το 52 πρώτη φορά σε μια διακοπή 1,5 χρόνο μέχρι να τον ξαναπιάσουν. Και ζούσαμε στα Τρίκαλα μαζί, που εκεί είχαμε το πρόβλημα, γιατί με το που ήρθε και πήγε άλλος άντρας στο σπίτι, εγώ δεν το δεχόμουν και μέχρι να καταφέρει να σε κερδίσει. Να με κερδίσει. Και αυτά φάγαμε κανένα χρόνο. Και πάνω που εγώ με κέρδισε και ήμουνα και ευτυχής και μια χαρά, τον ξαναμαζεύουν. Αυτή η απώλεια με πείραξε τότε. Και όταν μετά το ξαναδιήκε ήρθα στην Αθήνα, αυτός ήταν που ουσιαστικά έδωσε σε μένα τα πάντα που... Αν θες το τι είμαι σήμερα, το τι αντιπροσωπεύω δικά μου, ήταν όλο μετά από κουβέντες, ώρες, ατέλειωτες που ζούσαμε. Δίψα ο ερωτάς κι αρμύρα, πίναμε απ' το ίδιο στόμα. Μου παίρνες πίσω ό,τι σου πήρα, τρώγαμε απ' το ίδιο σώμα. Μη μου χαρίσεις άλλη μάχη, παλέψε με, γίνε μια θάλασσα φρισμένη, νίκησέ με. Παραδίνεσαι στο τέλος, κάνε κάτι. Δώσε μου όλο το νερό και το αλάτι. Thank you.
σου απ' τις πληγές κι ανέβωνα. Κάψαμε ό,τι είχε μείνει, ματώσαμε την ίδια φλέβωνα. Μη μου χαρίσεις άλλη μάχη, παλέψε με. Γίνε μια θάλασσα φρισμένη, νίκησέ με. Μη παραδίνεσαι στο τέλος, κάνε κάτι. Δώσε μου όλο το νερό και το αλάτι. Μη μου χαρίσεις άλλη μάχη, παλέψε με. Γίνε μια θάλασσα φρισμένη, νίκησέ με. Μη παραδίνεσαι στο τέλος, κάνε κάτι. Δώσε μου όλο το νερό και το αλάτι. Πες μου που πουλά καρδιές να σου πάρω μια. Πες μου που πουλά ψυχές να σου πάρω δυο. Μου σπάσανε το μπαγκλάμα, κάτι παλιό μαγκές εχτές αργά. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Πόσους δίσκους έχεις κάνει συνολικά? Ουκές την αριθμός. Δεν έχω πολλούς δίσκους, δεν κάνω υπερπαραγωγή, δεν βγάζω που λένε κάθε χρόνο ένα ή δύο δίσκους. Κάθε ενάμιση, κάθε δύο χρόνια. Δεν είμαι υπέρ της πολλής παραγωγής. Έχω την άποψη ότι ένα δίσκος πρέπει να κάνει τον κύκλο του, να μείνει, δεν είναι. Που λέμε ότι α, αυτός δεν πήγε καλά, να βγάλω εγώ μέσα. Πήγε, δεν πήγε, να κάνει τον κύκλο. Ήταν και ένα πρόβλημα, πάντα ήμουν εκπρόθεσμος στα συμβόλαιά μου με την εταιρεία. Γιατί λέγαμε σε τρία χρόνια θα κάνω τρεις δίσκους. Σε τρία χρόνια έκανα ένα δίσκο, άντε δύο. Δεν είμαι και πολύ φίλος στο λιό. Δεν μ' αρέσει, μ' αρέσουν οι ζωντανές εμφανίσεις. Πιο πολύ έχεις οριμάσει και έχεις γίνει καλύτερος μέσα από τις επιτυχίες σου ή μέσα από τις αποτυχίες σου? Τελικά. Κοίταξε κάτι, δεν οριμάζεις ούτε από το ένα ούτε από το άλλο. Θεωρώ ότι οριμάζεις με το χρόνο από τις εμπειρίες που κουβαλάς, από όλα αυτά που... Και αν σε νοιάζει και αν το αγαπάς το συγκεκριμένο πράγμα, γιατί αν δεν το αγαπάς δεν γίνεις ποτέ καλός. Μένεις εκεί που είσαι και βολεύεσαι με αυτά που έχεις. Τώρα, όλα προσφέρουν και η αποτυχία προσφέρει. Και η αποτυχία προσφέρει όλα στο μέτρο του δυνατού. Όλα έχουν το νόημά τους, αρκεί να τα δεις από την καλή πλευρά. Μια αποτυχία μπορεί να σε πάρει από κάτω και να σε τσακίσει, να κάνεις πράγματα που δεν τα πιστεύεις, γιατί θεωρείς ότι αυτά θα σου φέρουν την επιτυχία. Και αν κάνεις ένα τέτοιο βήμα, δύσκολα επανέρχεσαι. Σου έχει συμβεί εσένα? Αποτυχίες. Βέβαια, είχα. Όχι μια... αποτυχία που να τη χειριστείς έτσι, ώστε να σε πάρει αρκετά όχι, από όχι, κάτω. Όχι, όταν πέρασα μια περίοδο πολύ μεγάλης κάμψης και μου φέραν τέτοια τραγούδια, είπα ότι παιδιά, αν είναι να κάνω κάτι τέτοιο, καλύτερα να πάω σπιτάκι μου. Εγώ, σε ό,τι έχω κάνει, δεν θα τα πειράξω τώρα για να κάνω, γιατί έτυχε αυτό. Ή θα συνεχίσω σε αυτήν την άποψη που έχω, ή πάω σπιτάκι μου. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για κάποιες συνεργασίες οι οποίες δεν ήταν αναμενόμενες από τον περισσότερο κόσμο. Ήταν η δική σου προσωπική ανάγκη, το δικό σου ένστικτο και επιθυμία ότι θέλω να συνεργαστώ με τον Θάνο Μικρούτσικο ή ξέρω εγώ με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου ή με τον Στέφανο Κορκολή, για την ακρίβεια εκείνη ήρθαν από όσο ξέρω. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτά τα ίσως πιο απρόσμενα που έχεις κάνει. Κοίταξε να δεις. Εγώ πάντα έχω πει ότι προτιμάω να με επιλέγουν. Το θεωρώ σημαντικό και πολύ.
ώστε ότι κάποιο συνθέτη να νιώσει ανάγκη να θέλει εσένα ως ερμηνευτή. Άρα να γράψει πάνω σου τραγούδια, έτσι. Δεν θεωρώ ότι, ας πούμε, το Θάνο. Δεν θεωρώ ότι ο Θάνος έγραψε πάνω. Ο Θάνος έγραψε τραγούδια. Δεν νομίζω ότι είπε ότι, α, ο Μητροπάνος λέει ζεμπέκικα καλά, άρα θα του γράψω ζεμπέκικα ή θα κάνω αυτό ή θα κάνω εκείνο. Ο Θάνος είχε τα κείμενά του και έκανε μια δουλειά. Σε σχέση με τη φωνή σου, Δημήτρη, τόσα χρόνια, είναι ένα θείο δώρο. Και νομίζω ότι είχες την τύχη από την αρχή να είναι μια φωνή πάρα πολύ χαρακτηριστική, μια καταπληκτική σφραγίδα που, όπως έχουν πει οι ειδικοί, θα μπορούσε, αν απομονώσει κάποιος τη δική σου διαδρομή, είναι από μόνη της μια παράλληλη ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Την έχεις φροντίσει, την έχεις προσέξει, έχεις κάνει κάτι έξτρα? Θεωρώ ότι το αντίθετο έκανα μάλλον. Κάπνιζα και καπνίζω. Έπινα πολύ. Δεν πίνω πια. Και δεν πίνω γιατί το κόψαν οι γιατροί, όχι ότι το έκανα για τη φωνή. Δεν έκανα τίποτα. Ούτε μαθήματα φωνητικής, ούτε αυτά. Ποτέ. Τίποτα. Ποτέ. Το μόνο που έκανα, και αυτό ήταν και συμβολή του Τζαμπέτα, από την αρχή που ξεκίνησα, μου είπε ότι να σου πω κάτι. Μην ακούς κανέναν. Τη δικιά σου γραμμή. Τη δικιά σου φωνή. Μην ακουμπάς σε κανέναν. Να κάνεις δικό σου δρόμο, δικό σου. Δικιά σου φωνή. Μην ακουμπάς ούτε στον Πιτικότσι, ούτε στον Καρατζίδη. Αυτή κάνει την καρδιά του. Δεν έχεις κανένα λόγο να πας από εκεί. Ό,τι σου βγαίνει από την ψυχή σου, αυτό άσε να βγει. Πιστεύεις πιο πολύ στη φωνή σου ή στην ερμηνεία σου? Το ένα, άμα λείπει το άλλο... Δεν πάει πουθενά. Δεν πάει πουθενά. Πρέπει να υπάρχουν και τα δύο. Και κατά βάση πιστεύω ότι η ψυχή είναι η όλη ιστορία. Άμα τραγουδάς και σου είναι διάφορο το πράγμα, άστο. Δεν λέει τίποτα. Φέτος, το έλεγα και εκτός αέρα, όταν είχαμε βρεθεί κάποια στιγμή, ίσως έχει να κάνει η φόρτιση των ανθρώπων που σε ξανασυναντούν, ίσως εσύ έχεις αλλάξει, λένε ότι και από ανθρώπους που σε παρακολουθούν χρόνια. Και στις μικρές πίστες, στα μικρά κέντρα και στις μεγάλες πίστες και στη Θεσσαλονίκη και εδώ, ότι είσαι καλύτερος από ποτέ. Και σε ρώτησα, εσύ νιώθεις να δίνεις κάτι άλλο, νιώθεις όλο αυτό το πράγμα να το βιώνεις διαφορετικά ύστερα από την περιπέτειά σου? Κοίτα, είμαστε εμείς από μόνοι μας πολύ συγκινημένοι που σε έχουμε μπροστά μας. Ήρθαν από μόνοι τους έτοιμοι να αποδεχθούν τα πάντα. Οπωσδήποτε και εμένα μου έλειψε, γιατί ήταν μια περιπέτεια χρόνου, μου έλειψε και αν θες και κάποιες μέρες στην αρχή, όντως και να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Όχι τόσο μεγάλη διαφορά με αυτό που γινόταν. Ήταν, θεωρώ ότι όλος ο κόσμος, το συναίσθημά του και όλα αυτά, από την περιπέτεια, από αυτά όλα, λειτουργήσε κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, υπήρχαν και εποχές που είχα ίσως και πιο μεγάλη επιτυχία από ό,τι είχα τώρα. Αλλά το συνέστημα αυτό του κόσμου, αυτή η αγκαλιά δηλαδή που ένιωσα την ώρα που γύρισα από όλο τον κόσμο, δηλαδή ήταν κάτι συγκινητικό, δηλαδή. Πολλές φορές κινδύνευσα να πάνω τα ζουμιά, δηλαδή.
Θέλω να έρθω λίγο στο ρόλο σου ως σύζυγου και ως πατέρα. Πού είσαι καλύτερος? Τι βαθμολογία βάζεις? Το κομμάτι του τραγουδιστή το κρίνουμε εμείς και ξέρεις, είσαι με πολλούς τόνους. Το 10 είναι φορτωμένο. Κοίταξε κάτι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι εγώ, είμαι έτσι, είμαι αυτό, είμαι εκείνο. Το σίγουρο είναι ότι την πενταετία δεν ήμουν ούτε καλός σύζυγος, ούτε καλός μπαμπάς. Δεν νομίζω ότι και κανένας είχε τέτοια απέτηση. Όταν συνομιλείς με το θάνατο, δεν ναι, έχεις τέτοια περιθώρια. Ναι, κοίταξε κάτι όμως, άντε να εξηγήσεις τα παιδιά, γιατί το μεγάλο πρόβλημα αυτά τα περάσαν. Σε τέτοια τρυφερή ηλικία να περνάνε το θέμα ότι ξέρεις ο μπαμπάς πεθαίνει, ο μπαμπάς. Είναι μεγάλη δοκιμασία. Δεν είναι... Δεν είναι ότι καλύτερο μπορούσε να το συμβεί. Γι' αυτό και τώρα διεκδικούν και θέλουν ταξίδια, βόλτες, αυτό, εκείνο. Εσύ έχεις αλλάξει. Επειδή ακριβώς έχεις δει ότι δεν είναι τίποτα δεδομένο. Όχι, εγώ δεν έχω αλλάξει. Εκμεταλλεύεσαι ένα 24ωρο διαφορετικά. Στο να είσαι παρόν, στο να είσαι κοντά τους. Κοίταξε, παρόν και κοντά τους, αν εξαιρέσει την περιπέτεια της υγείας, πάντα ήμουνα και θεωρώ ότι όσο ζω, πάντα θα είμαι. Απλά, τώρα ίσως πιο ευαίσθητος ίσως, έχω πιάσει τον εαυτό μου βλέποντας μια ταινία να συγκινούμε πολύ πιο εύκολα. Καμιά φορά δακρύζω πολύ πράγματα που δεν μου συμβαίναν. Ναι, αλλάζει η ψυχολογία, αλλάζουν πολλά πράγματα. Και βέβαια, στον αίμα της κόσμου, χαίρομαι, τρελαίνω. Πες μου, τον τελευταίο καιρό, τι είναι αυτό που σου είπαν και σε συγκίνησε πολύ? Θέλω κάτι από την Αναστασία, κάτι από τη Μυρσίνη και κάτι από τη Βένια. Έχεις και τρεις γυναίκες στη ζωή σου. Η Βένια είναι η σύζυγός σου, βέβαια. Κοίταξε κάτι, δεν υπάρχουν αυτό ή εκείνο τα επιμέρους. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι η γέννη ζωή μας που ζούμε όλοι μαζί. Δεν ξεχωρίζει η Βένια ή τα παιδιά ή αυτό. Είμαστε μια οικογένεια, ζούμε όλοι. Μαζί χαιρόμαστε, μαζί λυπόμαστε, μαζί κάνουμε τις βόλτες μας. Τώρα διεκδικούν πράγματα. Θέλουν, η μεγάλη θέλει τώρα να πάμε στο Βερολίνο. Γιατί είναι η Tokyo Hotel από εκεί και είναι η αδυναμία της. Και τι να κάνουμε λοιπόν, τη μεγάλη εβδομάδα θα πάμε στο Βερολίνο. Ξαφνικά βγήκε τώρα η άλλη, η οποία θέλει να πάμε στο Άμστερνταμ. Θα δούμε τώρα πότε θα το προγραμματίσουμε να πάμε στο Άμστερνταμ. Τι να κάνουμε. Ωραία, άρα με μία βαλίτσα στο χέρι προβλέπω, ε. Εντάξει, και να σου πω κάτι. Σου λέει 5 χρόνια, εμείς δεν πήγαμε πουθένα. Όλα τα παιδιά κάπου πήγαν, κάτι κάνανε εμείς, δυστυχώς. Η Βένια δεν μου πει τι σου έχει ζητήσει. Η Βένια δεν μου ζητάει. Η Βένια μου δίνει. Θες ένα κόσμο πιο μεγάλο και μες στο φόβο κλεινέσαι. Λες δε θα πολέμησεις άλλο. Όλος ο κόσμος να γυρίσει, δεν έχεις άλλη επιλογή. Είσαι το πρόβλημα και η λύση, και το μαχαίρι και η πληγή. Έσβησες όλα σου τα φως.